σπούδασα βιολογία και μετά από κάποια χρόνια διορίστηκα σαν καθηγητής. Πήγα λοιπόν για 2 χρόνια σε ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας απογευματινό. Και μετά από αυτό είπα να κάνω το μεγάλο βήμα. Το μεγάλο βήμα. Να πάω σε ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας που ήταν στις φυλακές του Κορδαλού. Θυμάμαι κάποια στιγμή ένα περιστατικό έτσι που μου έχει μείνει στο μυαλό. Κάποια στιγμή συζητάγαμε με κάποιο μαθητή μου για την περίοδο εκείνη και πώς βρέθηκε εκεί. Ήταν μια προσωπική ιστορία. Ήταν μια ληστεία. Μου είχε κάνει μια φοβερή εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο το είχε περιγράψει. Δηλαδή την κάθε λεπτομέρεια, την κάθε αίσθηση που είχε. Ήταν πραγματικά λες και διάβαζε σε μυθιστόρημα τον Ντοστογεύσκη. Ήταν πραγματικά κάτι τέτοιο. Έχουν πολλές φορές την ανάγκη οι εκπαιδευόμενοι να έρθουν να σου μιλήσουν για τη ζωή τους, για την οικογένειά τους, για το πώς σκέφτονται, για το πού ζήσαν. Οι μαθητές μου είναι πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους. Δεν θα μπορούσες να τους βάλεις όλους σε ένα πρότυπο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί για πολλούς και διαφορετικούς λόγους εκεί που έχουν βρεθεί. Αισθάνομαι όμως πως σε πάρα πολλούς από αυτούς υπάρχει πολύ αξιοπρέπεια. Και αυτό μου το έχουν μάθει αυτοί οι άνθρωποι. Όπως επίσης υπομονή. Πράγματα που ίσως στην καθημερινότητά μας τα περνάμε λίγο ξόφαλτσα. Νομίζω ότι αυτή η δουλειά στη φυλακή με βοήθησε να αποκτήσω περισσότερη ταξική συνείδηση. Δηλαδή πριν θεωρούσα ότι είναι καθαρά προσωπική σου επιλογή το να παραβιάσεις τον νόμο. Μπαίνοντας σε αυτή τη διαδικασία αρχίζεις και συνειδητοποιείς ότι ναι μεν έχεις ένα μερίδιο ευθύνης εσύ, αλλά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι οι συνθήκες στις οποίες βρίσκεσαι. Και επίσης ότι δεν θέλει και πολύ να γίνει το κλικ. Αυτό που θεωρείς δηλαδή τόσο μακρινό, μπορεί κάποια στιγμή να σου τύχει και σε σένα. Αυτό είναι κάτι το οποίο, ναι, με έχει σφραγίσει.